Για διαφωτίστε μας λίγο περισσότερο μας τώρα, εσείς. Να δούμε τι γίνεται και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ηλία, στην Αχαΐα και τη Ζάκηθο. Στην Ηλία θα μας πείτε εσείς, αλλά και τι γίνεται με το Κουραζιρόπλιο. Το Κουραζιρόπλιο ήρθε την Κυριακή στο Κατάκολο. Κατέβηκαν. Κατέβηκαν, ναι, βέβαια, κατέβηκαν. Και μάλιστα εσείς είχατε στείλει και μια επιστολή ζητώντας να μην αποβιβαστούν, να μην κατέβουν, να μην δέσει. Ναι, είχα στείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας και εξηγούσα ακριβώς αυτό που συνέβη, ότι θα συμβεί. Ότι δηλαδή υπάρχει πιθανότητα μεγάλη, λόγω ότι η Γένοβα, που ήταν το σημείο εκκίνησης της κρουαζιέρας, ήταν στον κύκλο 2, όπως λέγεται επιδημιολογικά, που ήταν σε επίβλεψη γιατί είχε περιστατικά. Άρα ήταν πολύ πιθανόν κάποιος να είναι υγιής φορέας, δηλαδή να έχει... Ασυμπτωματικός, ναι, υγιής μικροβιοφορέας, να είναι στη φάση επόασης. Είναι σπάνιο βέβαια, αλλά συμβαίνει. Αλλά υπακτό. Όπως και έγινε, ναι, ναι. Δήμαρχε. Και συνέβη. Να πούμε στον κόσμο ότι είστε και γιατρός, οπότε τα γνωρίζετε, ναι, ναι, πολύ καλά αυτά τα θέματα και γι' αυτό το λόγο στείλατε και αυτή την επιστολή και εκφράσατε, ναι, και αυτή την ανησυχία και άμεσα. Και πρώην βουλευτής ο κ. Αντωνακόπουλος, ναι, έχει και επαφή με την κεντρική διοίκηση, δηλαδή δεν, ναι, είναι ο άνθρωπος άσχετος με το πώς γίνονται για τα πράγματα. Γι' αυτό και έστειλε, ναι, και, γι' αυτό έστειλε, ναι, και την επιστολή. Γιατί πριν πάει στο Κατάκολλο, κύριε Δήμαρχε, είχε αποχωρήσει Ο επιβάτης που ήταν θετικό στον κορονοϊό. Σωστά. Ναι, ήταν. Άρα στην το είχαμε το δεδομένο. Ναι, ήταν στην προηγούμενη ουσιαστικά κουαζέρα που είχε κάνει το πλοίο αυτό. Αλλά υπήρχε το ίδιο πλήρωμα, έτσι. Δηλαδή η επαφή υπήρχε με άνθρωπους που είναι μέσα στο πλοίο. Μπορεί να μην ήταν δηλαδή επισκέπτης τουρίστας, κάποιος ο οποίος μπορεί να κόλλησε, αλλά το πλήρωμα είχε σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως και φαντάζομαι δεν είχε απολυμανθεί κιόλας, Δήμαρχε. Ναι, και ουχανές, και αυτό σίγουρα. Τώρα κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να, τα μέτρα που πρέπει να λάβει κάποιος είτε αποφασίζουν όλοι μαζί, έτσι υπάρχει αποφασιστικότητα και πρέπει να μπει και η οικονομία στο το κύκλο. Γιατί φαίνεται ότι προφανώς, εντάξει, υποτιμούν τον κίνδυνο, πρέπει κάποιος να καταδεί όμως το κόστος, ναι, και τη χρησιμότητα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, ένα ερώτημα. Εσείς τους είπατε να στείλατε επιστολή να μην κατέβει, να μην δέσει, κατέβηκαν οι άνθρωποι. Τι θα κάνετε με τους χώρους που επισκέφθηκαν οι επιβάτες του κουραζιερόπλου? Εμείς αρχικά, επειδή όπως είπατε είμαι γιατρός καρδιολόγος, έχω κάνει και δημόσια υγεία μεταπτυχιακά, ναι, ήδη στην περιοχή μας έχουμε ξεκινήσει πριν πάρουν μέτρα από την κυβέρνηση. Δηλαδή τι κάναμε? Για όλα τα σχολεία έχουμε πάει φωτιά σε όλες τις αίθουσες με αντισηπτικά εδώ και 10 μέρες. Ναι. Σήμερα είχα προαναγγείλει πριν 2 μέρες σαν σε δημοτική αρχή, κάνουμε πολύμαση σε όλα τα σχολεία και στα υπηαγωγεία. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν σε πολλούς χώρους, στο Κατάκολλο, νομίζω στον Πύργο ήρθαν, πήγαν στην Ολυμπία. Δήμαρχε, σε όλους τους δημόσιους χώρους, τώρα τι να συζητάμε, να πάμε να πούμε στην Κέρκυρα. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσες ημέρες που ουσιαστικά στο περιβάλλον ο ιός δεν αντέχει τόσες μέρες και έγινε δηλαδή η φυσική απολύμανση, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εδώ έχουμε και άλλο πρόβλημα στην Ηλία. Δεν ξέρω, ακούσατε, υπάρχει μια υπόθεση πιο μεγάλη, δηλαδή 50 άνθρωποι πήγαν στους Άγιους. Στους Άγιους, ναι, σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε δηλαδή, έχουμε πολιορκία από παντού από τον ιό και από θάλασσα και από στεριά τώρα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε.